αν και η διοργάνωση αυτού του σημερινού συνεδρίου αφορά ειδικά στους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κλικής, η δική μου εισήγηση θα περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στον οικισμό Ποτοκερασιάς, από όπου και κατά όλα. Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν γράφτηκε απολύτως τίποτα για τους πρόσφυγες κατοίκων της Ποτοκερασιάς. Γι' αυτό ευχαριστώ τον φίλο μου Τάσο Μανατίδη που με ενημέρωσε σχετικά με την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και ιδιαίτερως ευχαριστώ τον κύριο Βλάση Αχτσίδη που ενέκρινε τη συμμετοχή μου. Το χωριό μου λοιπόν, η Ποτοκερασιά, βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Κούρσια, κοντά στην υψηλότερη κορφή. Έχει υψόμετρο το χωριό 700 μέτρα. Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Παπράτ και το όνομα αυτό ετυμολογικά ερμηνεύεται ως τόπος όπου υπάρχουν φτέρες. Η λέξη φτέρες είναι βουλγάρικη. Το νέο ελληνικό όνομα Πόντο Κερασιά ετυμολογικά ερμηνεύεται θάλασσα κερασιών, από το πόντος ίσον θάλασσα και κεράσι. Οι πρώτοι πρόσφυγες στην Ποτοκερασία ήρθαν μέσω του Βατούμ το 1922 από τον Κάφκασο και συγκεκριμένα από το χωριό Κισάρ της υποδιοίκησης του κυβερνού του Κάρς. Μετά από δύο χρόνια, το 1924, ήρθαν οι πρόσφυγες από τον Πόντο και συγκεκριμένα από τα 8 χωριά του Όφη της Τραπεζούντας. Ενώ λοιπόν ήρθαν πρόσφυγες από δύο διαφορετικά γεωγραφικά μέρη, στην πραγματικότητα είναι ένας λαός με κοινή καταγωγή, την Ποντιακή, με κοινά ήχη και έθιμα και κοινό πολιτισμό. Διότι και Καυκάσου ερχόμενοι πήγαν στον Κάφκασο από την περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1876-1878. Οι δύο αυτές ομάδες προσφύγων διακρίνονται μεταξύ των ως οι Καρφλίδες και οι Οφλίδες. Από το Κεσάρ ήρθαν στην Ποτοκερασιά οι εξής οικογένειες. Λέω με δύο ονόματα. Ένα αυτό το λέμε το ελληνικό όνομα και ένα αυτό που χρησιμοποιούσαμε στο χωριό. Οι Αλαματιδέοι ή Σινάντ, οικογένειες δύο. Οι Γεωργιαδέοι ή Γεωργανάντ, οι οικογένειες μία. Οι Καραμπιδέοι ή Γαραπλάντ, οικογένειες έξι. Οι Καρασιδέοι ή Καρασαβάντ, οικογένειες πέντε. Οι Κασαπιδέοι, Χασαπάντ, οικογένειες 7, οι Κεσιδέοι, Κεσάντ, οικογένειες 4, οι Παυλιδέοι, Παυλάντ, οικογένειες 2, οι Πουσανιδέοι, Πουσανάντ, οικογένειες 2, οι Χωτιδέοι, Χωτανάντ, Χωτάντ, οικογένειες 3. Από τα χωριά του Όφη ήρθαν στην Ποτοκερασία οι εξής οικογένειες. Αδαμιδέοι, Αδαμάντ, οικογένειες 1, Αβραμιδέοι, οι Αβραμάντ, οικογένειες 2, Ανθοπουλέοι, Ανθοπουλάντ, οικογένειες 2. Αραβιδέοι, οι Αραπάντ, οικογένειες 8. Αλχαζιδέοι, Αλχαζάντ, οικογένειες 2. Κοσμιδέοι, Κοσμιδάντ, οικογένειες 3. Σεϊταριδέοι, Σεϊταράντ, οικογένειες 3. Και Σαλονικιδέοι ή Σαλοκινάντ, οικογένειες 1. Και οι Καυκάσου και οι Εκπόντου προερχόμενοι αποβιβάστηκαν στην Καλαμαριά, εκεί ήσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες. Και αφού ταλαιπωρήθηκαν σε άλλες περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, αποφάσισαν να φύγουν για να γλιτώσουν το θάνατο που τους εθέριζε κατά δεκάδες καθημερινά. Και οι δύο προσφυγικές ομάδες επέλεξαν την Ποτοκερασιά για το καλό κλίμα, το κρύο νερό και τα πολλά φρούτα, και διότι βρήκαν ομοιότητες με το κλίμα των πατρίδων τους. Λέγεται ότι ο επικεφαλής των Καρφλίδων, ο Ισάκ ο Κασαπίδης, για να πείσει τους πατριώτες του για την καταλληλότητα της Ποτοκερασιάς, τους είπε «Εν και έναν τρανόν ορμήν που με το νερό νοθε χαμηλέται απακλώσκεται». Μετά την εγκατάστασή τους στα εγκαταλειμμένα σπίτια των Τούρκων, ασχολήθηκαν με τη δουλειά που ήξεραν πολύ καλά, τη γεωργία. Κυρίως ασχολήθηκαν με την κάθον καλλιέργεια, τα σιτηρά και την κτηνοτροφία. Η οριστική διανομή των χωραφιών ολοκληρώθηκε το 1939. Ο βασικός κλήρος ήταν μόλις 14 στρέμματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μεγάλη οικονομία ξανάστησαν τον οικοκυριό τους και κατόρθωσαν άλλοι να επισκευάσουν τα παλιά τουρκικά σπίτια και άλλοι να χτίσουν καινούργια σπίτια. Η ζωή στην Ποτοκερασιά μέχρι το 1940 περνούσε ήρεμα και ήταν χρόνια δημιουργικά. Δεν πέρασαν όμως
καλά-καλά ούτε 18 χρόνια ειρηνική ζωή από τότε που έφυγαν από τον εφιάλτη του πολέμου από τις αλυσμόνες πατρίδες τους και τους βρήκε ο νέος πόλεμος στη νέα τους πατρίδα. Ήταν αρχές Απριλίου του 1941, όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα από το βουλγαρικό έδαφος. Ένα πεζοπόρο τμήμα, λόχος μάλλον ήταν, πέρασε από την Ποντοκρασιά με κατεύθυνση τουρκικής. Δεν κάθισαν στο χωριό, ούτε για ανάπαυση και δεν πήραξαν κανένα. Από ό,τι έλεγαν οι μεγαλύτεροι μας, ήταν οι πρώτοι Γερμανοί που πάτησαν σε ελληνικό έδαφος. Αμέσως μετά την έναρξη της τουρκικής κατοχής Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων, άρχισε η εθνική αντίσταση κατά του κατακτητή. Οι πρώτες ομάδες αντίστασης δημιουργήθηκαν στην περιοχή Φρουσίων, στην κορυφή του Καρατά. Κατασκεύασαν εκεί αμπριά μέσα στο έδαφος για να κρύβονται και να προφυλάσσονται από το κρύο. Ένας από τους πρώτους αντάρτες που βγήκε στο βουνό στην περιοχή της Ποντοκερασιάς, στα Φρούσια, ήταν ο Χρήστος Χριστοφορίδης από την Τέρπιλο, που είχε το ψευδόνυμο Καπιτάν Γαρέφης. Την ύπαρξη των ανταρτών στην περιοχή του χωριού μας, λίγοι Ποντοκερασιώτες τη γνώριζαν, και τούτο διότι πολύ λίγοι ήταν οργανωμένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις αρχές του 1942, που ιδρύθηκε το ΕΑΜ, αυτό οργάνωσε καλύτερα την εθνική αντίσταση. Δημιουργώντας το ένοπλο τμήμα του αγώνα που ονομάστηκε Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, το γνωστό ΕΛΑΣ. Από τις συνενούμενες μεμονωμένες αντάρτικες ομάδες δημιουργήθηκε το 13ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, που είχε έδρα την Ποντοκερασιά. Σχεδόν συγχρόνως με την εμφάνιση του ΕΛΑΣ στην περιοχή των Κρουσίων, εμφανίστηκε και η οργάνωση ΠΑΟ με έδρα το Αναβρυτό, με αρχηγούς τον γνωστό Μίτσου και τον Τσαμαλούκα. Από την Ποντοκερασιά δεν εντάχθηκε κανένας στην ΠΑΟ. Δεν είχαμε ούτε έναν ΠΑΟΤΣΙ και παρότι ήταν όλοι οργανωμένοι στο ΕΑΜ, στο ΕΛΑΣ και ήταν μέρος πολύ λίγοι. Ενώ η ΠΑΟ ξεκίνησε και αυτή δήθεν ως αντιστατική οργάνωση, όμως από την αρχή της συντήρησης της συνεργάστηκε με τους Γερμανούς. Έτσι ο ΕΛΑΣ είχε να αντιμετωπίσει δύο φορούς, τους κατακτητές και τους Έλληνες συνεργάτες τους. Με έδρα λοιπόν την Ποντοκερασιά το 13ο Σύνταγμα άρχισε τις επιχειρήσεις αντίστασης κατά των Γερμανών και κατά των συνεργατών τους. Χτύπησαν τρεις φορές τους Γερμανούς στον δρόμο τους Σερών Θεσσαλονίκης, έδωσαν πολλές μάχες για να καταλάβουν τη Χήμαρο Κόπροβα, το παλιό όνομα, και την Τριάδα ή Τούριτσα, όπως τη λέγανε, χωριά του νομού Σερών, δυτικά του ποταμού Στριμώνα. Πλην όμως δεν τα μπόρεσαν και είχαν πολλά θύματα. Εναντίον των Παοτσίδων έδωσαν πολλές μάχες και μεταξύ αυτών και στο Αναβρυτό και σε μία από αυτές έκαψαν και μερικά σπίτια. Οι Γερμανοί, ενοχλημένοι από την παρουσία του 13ου Συντάγματος, απεφάσισαν να ενεργήσουν εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή Κουρσίων. Για να έχουν τη συνεργασία των Βουλγάρων, τους υποσχέθηκαν ότι θα επεκταθεί η βουλγαρική κατοχή και στην περιοχή του Τουρκής. Στην επιχείρηση αυτή πήραν μέρος και πολλοί Έλληνες, συνεργάτες των Γερμανοβουλγάρων, οι οποίοι ντύθηκαν την βουλγαρική στρατιωτική στολή. Διηγώντας τις προσωπικές μου εμπειρίες, που εξιστορώσει ο χρόνος και την ιστορία του χωριού μου γενικά, διότι τα πάθη όλων μας είναι σχεδόν τα ίδια. Έτσι λοιπόν, 19 Φεβρουαρίου 1944, ξεκίνησε η επιχείρηση και στις 24 Φεβρουαρίου μπήκαν στο χωριό μας οι Γερμανοβούλγαροι μαζί με τους συνεργάτες Έλληνές τους. Ο Θεός να τους κάνει Έλληνες. Η επιχείρηση αυτή είναι γνωστή ως Μάχη των Κρουσίων. Τη χρονιά εκείνη είχαν στο χωριό πολύ κρύο, πολύ βαρύ χειμώνα. Το χιόνι μέσα στο χωριό ήταν περισσότερο από ένα μέτρο και στο βουνό ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο. Στο χωριό μας ήρθαν και πολλοί άοπλοι κάτοικοι άλλων χωριών φοβούμενοι τους Γερμανοβουλγάρους. Το 13ο Σύνταγμα συγκεντρώθηκε στα Κρούσια. Εκεί συγκεντρώθηκαν και οι ενήλικοι στο χωριανοί μας μαζί με τους άλλους που δεν ήταν οπλισμένοι.
Θυμάμαι ότι ο Βουλγαρικό στρατό ήταν οπλισμένοι σαν αστακή. Τα γυναικόπαιδα αρχικά μαζευτήκαμε κατά γειτονιές στις αυλές των σπιτιών. Η δική μας γειτονιά, 5-6 οικογένειες, μαζευτήκαμε στην αυλή του παπά του χωριού μας. Πέρασε η ομάδα Βουλγάρων, θα ήταν μάλλον αξιωματική. Σε άπτεστα ελληνικά μας είπε ένας από αυτούς. Το χωριό σας θα πάθει ό,τι πάθατε στη μικρασιακή καταστροφή και θα πάθετε ό,τι πάθατε στον Πόντο και στη Σμύρνη. Εγώ που είχα τότε γνώσεις μόνο πρώτης τάξης δημοτικού σχολείου, δεν ήμουν 12-11 ετών και δεν κατάλαβα τίποτα εκτός από τη λέξη καταστροφή. Όλες οι γυναίκες είπαν, ανεφώνησαν, θα μας κάψουν, θα μας σκοτώσουν, πρέπει να φύγουμε. Έγινε παζοβισμός και ο καθένας μας όπου φύγει, φύγει. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, μαζί με τα δύο αδέρφη μου, τον Μιχάλη και τον Μίμη, ακολούθησαν τους άλλους και κρύφτηκαν σε ρεματιές έξω από το χωριό. Εγώ με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου τον Γιώργο πήραμε στο σπίτι για να βγάλουμε τα ζώα από το στάβλο για να μην καούν ζωντανά. Όταν πλησιάσαμε στο σπίτι, μια ομάδα των Βουλγάρων έμπαινε στην αυλή του σπιτιού μας. Η μητέρα μου τους φοβήθηκε και μου είπε: «Δεν θα με αναχώσω. Εγώ θα περιμένω». Οι βόλοι στρατιώτε ήδη ράντανε τα κουφώνα του σπιτιού μας με το τρένο. Για να βάλω φωτιά. Εγώ με πολύ φόβο άνοιξα το στάβλο, έβαλα τα σώα και τα πήρα μαζί μου. Πήραμε τον δρόμο για να βγούμε κι εμείς από το χωριό. Χάσαμε τους άλλους. Δεν ξέραμε πού πήγαν η θεία μου με τους άλλους γείτονες. Η μητέρα μου αποφάσισε και μου είπε: «Θα πάμε στο Μουζδερέκ», εννοούσε το Μελιστοριό. Ύστερα από πεζοπορία 3 ωρών περίπου, φτάσαμε στο Μελιστοριό και πήγαμε στο σπίτι μιας φίλης της μητέρας μου που την έλεγαν Λίτα. Η κυρία Λίτα μας δέχτηκε με τη γνωστή ποντιακή φιλοξενία. Βγάλαμε τα καταβραγμένα τσαρούχια μας για να στεγνώσουν και κουνιάσαμε δίπλα στη σόμπα και μας πήρε ο ύπνος. Την άλλη μέρα έβαλα τα νηστικά ζώα για να τα βοσκήσω έξω από το χωριό. Καθυλμένος σε μια πέτρα αντίκρι στον ήλιο με πήρε ο ύπνος και κουρασμένος όπως ήμουν πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ τα ζώα πέρασαν απέναντι από το ποτάμι. Επειδή το μέρος ήταν ηλιακό και το έδαφος ήταν ξεσκέπαστο από τα χιόνια, προς τα εκεί μυρίστηκαν περισσότερο χόρτο. Κοντά μου έμεινε μόνο ένα βόδι. Έπρεπε να περάσω κι εγώ να πάρω τα ζώα. Αλλά πώς να περάσω. Το ποτάμι είχε βάθος περισσότερο από ενός μέτρου. Απεφάσισα να μπω στο ποτάμι. Έβγαλα όλα τα ρούχα μου, τα έκανε ένα μπόγο, έβαλα το πόδι μπροστά, έψε την ουρά του ζώου και κρατώντας τα ρούχα μου πάνω στο κεφάλι μου προχωρούσα. Κάποια στιγμή παραπάτησα και στην προσπάθειά μου να συγκρατηθώ, πέφτουν τα ρούχα μου στο νερό. Μόλις και με τα δύο σάρπαξα, μπόρεσα να αρπάξω το παντελόνι και το ένα τσαρούχι. Όταν γύρισα στο χωριό, η κυρία Λίτα με έδωσε ένα παντελόνι του άντρα της μέχρι να στεγνώσει το δικό μου. Οι Ελληνοβούλγαροι, αφού πρώτα λελάτισαν όλα τα σπίτια, κάψανε τα 80 σπίτια από τα 110 του χωριού μας και φυσικά το σχολείο, την εκκλησία και το κοινωνικό γραφείο. Μείνανε στο χωριό οι Βούλγαροι 5-6 μέρες. Όταν μάθαμε τη φυγή των Βουλγάρων, επιστρέψαμε στο χωριό και βολευτήκαμε στα σπίτια που δεν κάηκαν. Η δική μας οικογένεια κάθισε στο σπίτι του παπά, που δεν το κάψαν οι Βουλγάροι. Εκεί στη Ρεματιά που ήταν, όσοι πήγαν στη Ρεματιά, επί μία εβδομάδα ήταν μέσα στα χιόνια και μέσα στο ρέμα, έγινε αυτό που λέμε «η ζωή συνεχίζεται». Μια γυναίκα που ήταν έγκυος γέννησε μέσα στα χιόνια.
Το παιδί που γεννήθηκε τότε σήμερα ζει στην Κατερίνη, είναι μια κοπέλα και ζει στην Κατερίνη. Η Ρεμονιβούλα το κάψαμε από τα πρώτα σπίτια, το δικό μας σπίτι, γιατί οι αντάρτες το χρησιμοποιούσαν ως νοσοκομείο. Μαζί με τα σπίτια κάηκαν και όλα τα υπάρχοντά μας. Οι αντάρτες, αφού κατόρθωσαν να ξεφύγουν από τον κλειό των Γερμανοβουλγάρων, πέρασαν στην περιοχή του Πάιπου και εξαναφανίστηκαν στα Πούσια το καλοκαίρι του 1944. Οι άμαχοι, αφού διέφυγαν το κλειό των Γερμανοβουλγάρων, σκορπίστηκαν στα χωριά του κάμπου. Στο χωριό Σεβαστό, οι Γερμανοί συνέλαβαν δύο συγχωριανούς μας και τους έστειλαν στη Γερμανία σε καταναγκαστικά έργα. Στην Ελλάδα γύρισαν αυτοί το 1946. Οι δύο αυτοί συγχωριανοί μας ήταν ο Αναστασιάδης Ηρακλής, ο γνωστός ταχυδρόμος, και ο Καρασαβίδης Λεόντιος. Το χρονικό διάστημα που έλειπαν οι αντάρτες από την περιοχή των Πουσίων, βρήκαν ευκαιρία οι παοδοσίδες και από την και ο λόγος κάποιου γεωργαντά εγκαταστάθηκε στον Πέρα Μαχαλά του χωριού μας. Όταν πέρασαν πάλι οι αντάρτες στα Προύσια, επιτέθηκαν κατά του Παοτσίδων και τους έδειξαν από το χωριό. Προς το τέλος Οκτωβρίου του 1944 φεύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα και το τελευταίο τμήμα, το τμήμα της περιοχής του Κλικής ήταν ένας λόγος που ήρθε στην Ποδικαρασιά. Ο λόγος των Γερμανών στρατοπέδευσε 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, στη θέση όπου σήμερα είναι η εγκαταστάσεις των ξενών Κούρσια. Με ορμητήριο την Ποδικερασιά, οι Γερμανοί, αφού έκαναν τις σχετικές προετοιμασίες τους, ύστερα από 5-6 μέρες, ανατείναξαν το φράγμα του Στριμώνα κοντά στο χωριό Λιθότοπο και ξαναγύρισαν στον καταγλυσμό τους έξω από το χωριό μας. Το βράδυ εκείνο, τους χτύπησαν οι αντάρτες και σκοτώθηκαν 7 Γερμανοί. Οι αντάρτες δεν είχαν κανένα θύμα, ούτε και τραυματία. Οι Γερμανοί ευθυμιάστηκαν από την απροσδόκητη εμφάνιση των ανταρτών. Διότι δεν υποψιάστηκαν ότι υπήρχαν αντάρτες στην περιοχή των Προυσίων, νομίζοντας προφανώς ότι ακόμα βρίσκονται στο Πάιπ. Τα θύματα τους οι Γερμανοί τα έθαψαν στη θέση του κατακριτισμού τους, και στην τοποθεσία αυτή ακόμη σήμερα τη λένε η Γερμανία. Λίγο το χρόνο, λίγο συντομεύεται. Θα το παραδώσετε όλο το ίδιο. Τώρα είναι τα ουσιώδη. Το 1972, κατόπιν συνομίσεως των κυβερνήσεων Ελλάδος και Γερμανίας, ήρθαν οι Γερμανοί και πήραν τα κόκαλα από τον 7 νεκρών τους. Την επομένη μέρα της ανατείναξης του φράγματος και την ταφή των νεκρών τους, ο λόγος των Γερμανών ξεκίνησε για να φύγει. Περνώντας από το χωριό, έκαναν στάση στην αυλή του καφενείου του Στέφανου για να προμηθευτούν τρόφιμα. Στο άκουσμα του ερχομού των Γερμανών στο χωριό, πολλοί εκ των συγχωριανών μου κρύφτηκαν στο δάσος γύρω από το χωριό. Ένα παιδί, ο Χωτήδης Γιώργιος, ο Γιωράκης τον λέγαμε, μόλις 16 ετών, πανικοβλημένο από την παρουσία των Γερμανών, προσπάθησε και αυτό να κρυφθεί. Και κακή του τύχη, τον αντιλήφθηκαν οι Γερμανοί και τον σκότωσαν με μία ρηπή που τον βρήκε στους τείχους. Ο λόγος των Γερμανών, όπως μάθαμε αργότερα, εξολοθρεύθηκε από τους παρτιζάνους της Σερβίας. Μετά την φυγή των Γερμανών, επεκράτησε το ΕΑΜ και ο ΕΡΑΣ και ήταν η κυριαρχία του τόπου. Μετά όμως την πρώτη και γνωστή συμφωνία της Βάρκηδας, αντεστράφησαν οι όροι και ξαναεφανίστηκαν οι γνωστοί συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι χωρίς καθόλου τσίπα, αυτοανακηρύχθηκαν και αντιστασιακοί. Είναι γνωστά τα έργα και οι μέρες των Παοσίδων. Μετά τη σφαγή της ξηρόβησης και της κοκκινιάς, από τους γνωστούς άγνωστους διαδόθηκε ότι τώρα ήδη η σειρά της Ποδικερασιάς. Για να αποφύγουμε την ενδεχόμενη σφαγή, κάθε βράδυ όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μικροί και μεγάλοι, κρυβόμαστε στο δάσος γύρω από το χωριό, κατά ομάδες, σε διαφορετικά μέρη, αλλού οι ενήλικοι και αλλού τα γυναικόπαιδα. Οι αντάρτες εκείνη την περίοδο κρυβόνταν στα Προύσια και δεν εμφανίστηκαν στο χωριό. Κάποια στιγμή θέλησαν οι αντάρτες να εγκαταστήσουν στο χωριό, μέσα στο χωριό τους. Οι περισσότεροι χωρικοί διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντας τους αντάρτες ότι αφού δεν μπορείτε να μας υπερασπιστείτε όταν έρχονται ο στρατός με συνοδεία ασπρωμάτων χωροφυλάκων και παοτσίδων
δεν πρέπει να εγκαθίδεται στο χωριό. Και σε έδειξε οι μαρτυρίες, αποφάσισαν να φύγουν από το χωριό. Έτσι, την επόμενη μέρα, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του χωριού μας φόρτισαν τα λίγα υπάρχοντά τους, άλλοι στα κάρα και άλλοι στα γαϊδούρια τους, και ξεκίνησαν να φύγουν με προορισμό του Κυρκής. Μεταξύ των οικογενειών που έφευγαν ήταν και η δική μας οικογένεια. Όταν φτάσαμε στην Κοκκινιά, σχεδόν είχε βραδιάσει. Η μεγάλη αποφάσισε να διεκτερεύσουμε εκεί. Μαζευτήκαμε όλοι έξω από το χωριό, στη σημερινή θέση όπου είναι η αποθήκη του Γεωργικού Συνεταιρισμού της Κοκκινιάς. Εκείνο το βράδυ κοιμηθήκαμε άλλοι πάνω στα κάρα και άλλοι στο έδαφος με πρόσφυγα σκεπάσματα. Το πρωί αποφάσισαν οι γονείς μας να πάει μια επιτροπή στον Ομάρχη για να μας τακτοποιήσουν κάπου μέσα στο Κυρκής. Η απάντηση του Ομάρχη ήταν αρνητική και γι' αυτό ξαναγυρίσαμε στο χωριό. Στην επιστροφή, όταν φτάσαμε στο παρόφιο, γινόταν μάχη μεταξύ ανταρτών και παροφίων. Παγουτσίδων. Οι αντάρτες, αφού κατάλαβαν τον αναβλητό, και εστράφησαν και κατά του παροφίου. Την ώρα που περνούσαμε από το παρόφιο, η μάχη των ανταρτών και παγουτσίδων ήταν σε εξέλιξη και εμείς περνούσαμε ανάμεσα από τα τυρά ανταρτών και παγουτσίδων. Μερικές γυναίκες του παροφίου φώναζαν απευθυνόμενες σε εμάς. Παπρακλήδες, κουρταράψτε μας. Ο Σεϊταλίδης Δημήτρος, που ήταν κοντά μου, μουρμούρισε από μέσα του: «Εμάς ποιος να κουρταρεύει?» Έξω από το παρόφιο προς ανατολάς υπήρχε τότε ένας ξεχωριστός μαχαλάς. Κύριε Ραβίδη, έχουμε ξεφύγει αρκετή ώρα. Είμαστε... Δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό ακόμα. Αφήστε τις σελίδες για τα πρακτικά. Θα εκδοθούν τα πρακτικά, θα τα διαβάσουμε. Προσωπικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, διότι και το χωριό του Σεβαστό, από το οποίο κατάγομαι, δένει πάρα πολύ με την ποντοκερασία και ακόμη περισσότερο με την αντίσταση και με το ξεκίνημα και με το Δημοκρατικό Στρατό. Ας τα αφήσουμε, ας ολοκληρώσουμε και ας συνεχίσουμε με τον τελευταίο για να κλείσουμε την διαδικασία. Έχουμε φύγει πάρα πολύ από το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Ας έρθει και ο Ιωαννίδης. Θα τα καταχωρήσουμε στα πρακτικά.